κρεβατήρια και κομμάτια μεγάλων συνθετών στο κέντρο της Ελευθερούπολης, όπου το παρόν στην εκδήλωση αυτή που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία 3 χρόνια, έδωσαν πλήθος πολιτών αλλά και τοπικοί και πολιτικοί φορείς της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση και οφείλουμε να συγχαρούμε όλους τους συντελεστές και να είναι γεροί να μας προσφέρουν και του χρόνου τέτοιες στιγμές. Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή είναι η κορύφωση του Θείου Δράματος. Είναι η μέρα της αγάπης, της ανοχής, του μηνύματος της ειρήνης και της ελπίδας, της σωτηρίας του ανθρώπου. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση με υγεία, αγάπη και ειρήνη. Το έχει μέρα σήμερα, όντως πένδυματα εμβατήρια και όλοι μας νιώθουμε ιδιαίτερα σήμερα λόγω της ημέρας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους μας να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, καλή Ανάσταση με τους δικούς μας όλοι και πάνω απ' όλα υγεία για όλο τον κόσμο και τύχη. Παρακολουθήσαμε και φέτος την συγκλονιστική αυτή συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Ελευθερούπολης με τα πένθυμα εμβατήρια, τα εμβατήρια που συνάδουν με το θείο πάθος, που συνάδουν έτσι με την μελαγχολία που έχει αυτή η μέρα η Μεγάλη Παρασκευή. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον μαέστρο, τον Γιάννη τον Κολοκοτρώνη, καθώς και όλα τα παιδιά τα οποία σε εθελοντική βάση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Κανένα από όλα αυτά τα παιδιά που είδαμε δεν αμείβεται, όλα τα κάνουν για την αγάπη τους με την μουσική. Για μια φορά ακούσαμε τα καταπληκτικά βυζαντινά, τα βυζαντινά εγκόμια, το Γενναίε Πάσε, όπως ακούσαμε και τα μεγάλα έργα της μουσουργίας, είτε έχουν να κάνουν με την συμφωνία του Σοπέν, του Μπετόβεν, τον Ντολόρες, του Αντάτζιο, πραγματικά τραγούδια που συνθέσεις που σε κάνουν να μιλάς με τον Θεό, δημιουργούν μια ψυχική ανάταση. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν ας ευχηθούμε αύριο Μεγάλο Σάββατο καλή Ανάσταση σε όλους και πάνω απ' όλα υγεία. Όπως κάθε Μεγάλη Παρασκευή τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι και φέτος πένθυμα εμβατήρια. Φέτος παίξαμε, κάναμε αυτό το έθιμο που έχει καθιερωθεί πλέον. Τα παιδιά συμμετέχουν με μεγάλη χαρά. Τα παιδιά είχαμε ένα θεματάκι φέτος, γιατί έχουμε πολλά παιδιά το πένθυμα στις Πανελλήνιες. Έχουμε και άλλους τόσους που είναι και παραπάνω που είναι φοιτητές, οπότε εμφανιστήκαν όλοι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δηλαδή το αποτέλεσμα αυτό ήταν με άντε 3 πρόβες το πολύ. Συμμετέχετε και το βράδυ στον Επιτάφιο. Εννοείται. Εκείνο είναι από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το καινούργιο. Θα συμμετέχουμε, ναι.